Ένα πολύ καλό απόγευμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ο καιρός εδώ είναι εξαιρετικός σήμερα και αυτό, μαζί με την προσέλευση του κόσμου και την ιδιαιτερότητα του αγώνα, μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, όπου να είναι, αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Μπέκαμ. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Αυτό δεν το βλέπεις και συχνά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Κριστιάνο Ρονάλντο. Και συνεχίζει για να τους περάσει. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Σέρτζι Ρομπέρτο θα κάνει τη μακρινή παλιά. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Γι' αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Σουτάρει προς το τέρμα. Αυτή ήταν φάση για σεμινάριο ποδοσφαίρου. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Δεν είναι κανείς εκεί. Κρίμα. Κρίμα. Είναι εκτός η μπάλα. Η Μιράντα Ντέμπρο παίζει υπομονετικά. Αλλά ίσως χρειάζονται και άλλα πράγματα πέρα της υπομονής. Φιλίππο Ιντζάγκη πάει να την περάσει προς τα έξω. Υπέροχη. Εξαπολύει ένα σούτ. Και η μπάλα είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την ΑΕΚ. Και αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Ο Ντεχέα μάλλον δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εδώ. Είναι προφανές ότι δεν είχε καλή ορατότητα. Αρκετοί συμπαίκτες του έκρυβαν την μπάλα. Αυτά τα σούτ είναι, πιστεύω, ό,τι χειρότερο υπάρχει για έναν τερματοφύλακα. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Μπράβο για την ετοιμότητά του. Από τις 100 αποστολές που αναλαμβάνει, τις 99 τις παίρνει πέρας. Μα ναι! Μπράβο του! Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Φιλίππο Ιντζάγκη με την μπάλα. Ξεχύνεται μπροστά. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Μίλερ. Καντέ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Νεϊμάρ. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Αρτούρ. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Μίλα. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Μον Αγουέρο. Η μπάλα είναι μέσα. Τώρα που σκόραραν το μάτς είναι σαν να ξεκινά από την αρχή. Σε τέτοια τετατέτ τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τον goalkeeper. Νομίζω κανείς δεν αμφέβαλε για το αν θα τα καταφέρει. Και χίλιες φορές να το ξανάκανε, πάντα μέσα θα την έβαζε. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα.
Πολύ σωστή επέμβαση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Καλή αμυντική προσπάθεια. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Το έκανε ο αθεόφοβος. Ναι, είναι γκολ. Απίστευτο. Αυτή κι αν είναι ανατροπή του σκορ. Και με στυλ μάλιστα. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πάει για γκολ. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Η ΑΕΚ μπόρεσε και με λίγη τύχη να βγει δίχως απώλειες σε αυτή την περίπτωση. Ο Χαβιέρ Ζανέτη ενήργησε φανταστικά εδώ. Με αυτοθυσία κατάφερε να γλιτώσει την ομάδα του από τα χειρότερα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό κι αν είναι καμπάκ. Θα ομολογήσω πως δεν το παίρνει. Ίσως ούτε και ο ίδιος ο παίκτης. Και αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο είναι πραγματικά φωτιά. Παρακολουθούμε ένα παιχνίδι υψηλών προδιαγραφών. Πολλά γκολ, ανατροπές, όλα τα καλούδια. Ειδικά για τους ουδέτερους είναι μεγάλη απόλαυση. Η Μιράντα Ντέμπρο προηγείται με ένα γκολ μετά από ένα συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο μέρος όλα είναι πιθανά. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Αρτούρ. Τον Ντογκμπιά. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μίλερ. Μυρίζει γκολ. Μόλις που την έδιωξε. Τον Ντογκμπιά. Αρτούρ. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Αγουέρο. Αλάμπα, είναι ευκαιρία. Παρατρίχα να το βάλει. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Νεϊμάρ ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Αλάμπα. Αλάμπα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Τον Ντογκμπιά. Σέρτζι Ρομπέρτο. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Αρτούρ. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ. Λιτό και είναι έτοιμος να σουτάρει. Κοιτάρα το πλευκό. Και να, το γκολ που έψαχναν για να είναι πιο ήσυχοι. Η διαφορά στα δύο γκολ τώρα. Αν κρίνω από την εμπειρία του προπονητή τους, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τώρα το παν για να μην χαλαρώσουν οι παίκτες του. Έχουν δει πολλά τα μάτια του. Αλάμπα.
προωθεί την μπάλα. Στέκεται στο ύψος της η άμυνα σε αυτή τη φάση. Αγουέρο. 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 Θα πασάρει προς τα δεξιά. Μίλερ. Κάνει τη μακρινή παλιά. Τη στέλνει μακριά. Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και γίνεται ξανά δικιά του. Αγουέρο. Αγουέρο. Ψάχνει τη συρτή πάσα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αλλά στηρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Καντέ είναι εκτός. Και αυτό δεν πρόκειται να αρέσει στο αφεντικό. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προχωράει προς τη μέση και προσπαθεί να σουτάρει. Τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηγορικός για αυτούς. Οι πιθανότητες από εκείνο το σημείο να το χάσει ήταν πολύ λίγες. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Η διαφορά πλέον ανέβηκε στα 3 γκολ. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Νεϊμάρ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και να η ευκαιρία. Κοντογκμπιά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Νεϊμάρ. Μπέκαμ. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Ματουιντί. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Στέλνει την μπάλα στον άξονα. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Με την μπάλα ο Αγουέρο. Αγουέρο ψάχνει τη συρτή πάσα. Αλάμπα. Σουτάρει με δύναμη. Νεϊμάρ. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Νεϊμάρ δεν έχει και πολύ ελευθερία κινήσεων σήμερα. Έχω την εντύπωση πως ως τώρα έχουν καταφέρει να το μαρκάρουν αποτελεσματικά. Με ή χωρίς την μπάλα στα πόδια του. Αυτό βέβαια ελοχεύει και κινδύνους, γιατί ρισκάρουν ταυτόχρονα να αφήσουν καινούς χώρους σε άλλους συμπαίκτες του. Τον ρίχνει κάτω, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και ο διαιτητής, έχω την εντύπωση πως δεν έχει άλλη επιλογή. Μάλιστα. Θα δοκιμάσουν την τύχη τους από τα 11 βήματα. Ο τερματοφύλακας προσπαθεί να τον αποσυντονίσει. Θα πιάσει τόπο η προσπάθεια. Με ολίγια ψυχραιμία τώρα. Επεκτείνοντας έτσι το προβάδισμα για την ομάδα του. Αποδεικνύεται αλάνθαστος από την βούλα. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό.
Κατάφερε να στείλει τον τερματοφύλακα στη μία γωνία και την μπάλα στην άλλη. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Έχει... Έτσι λοιπόν...